Έχουμε μαζί μας την ομάδα νέων υδατοσφαίρησης του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι θα μιλήσουν στην κάμερα του Alpha Sports για τις εμπειρίες τους γενικά στο άθλημα της υδατοσφαίρησης. Ναι, είμαι ο Δημήτρης Μανούρης, παίζω αριστερά περιφέρεια και κάνω 2 χρόνια water polo. Άρχισα το water polo επειδή είναι ένα άθλημα που όλοι παίζουμε σαν μία ομάδα και όχι ο καθένας ξεχωριστά. Με λένε Γιώργο Λοϊζού, ασχολούμαι με το άθλημα 2 χρόνια και παίζω στη θέση του φουνταριστού. Ασχολήθηκα με αυτό το άθλημα γιατί συνδυάζει την ομαδικότητα, το μυαλό και τη δύναμη. Επίσης μου αρέσει αυτό το άθλημα γιατί μου αρέσει το κολύμπι και η μπάλα. Γεια, είμαι ο Σαββάρ Κυριάδης, παίζω στη θέση άμυνα φουνταριστού. Ξεκίνησα το υδατοσφαίριση πριν 1,5 χρόνο και επέλεξα αυτό το άθλημα γιατί μου αρέσει πολύ το κολύμπι και μου αρέσει να παλεύω. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Πατήχης, αγωνίζομαι κυρίως στη θέση της άμυνας φουνταριστού. Ξεκίνησα αυτό το άθλημα πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Μου αρέσει αυτό το άθλημα επειδή χρειάζεται ομαδικότητα. Μου αρέσει να παλεύω και ενωρώ το ότι κάνεις ωραίο σώμα, δηλαδή την προπόνηση. Είμαι ο Σταύρος Κυπριανού, αγωνίζομαι στη θέση του φουνταριστού. Και ξεκίνησα το water polo πριν 1,5 χρόνο. Μ' αρέσει αυτό το άθλημα επειδή έχει ανταγωνιστικότητα και γενικά είναι εντυπωσιακό άθλημα. Το όνομα μου είναι Γιώργος Φάνης. Το άθλημα το κάνω εδώ και 4 χρόνια. Μ' αρέσει αυτό το άθλημα διότι είναι ένα άθλημα στο οποίο χρειάζεται ξυπνάδα, ομαδικότητα και νεύρο. Αν δεν έχεις νεύρο, δεν μπορείς να παίξεις το άθλημα. Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Σαρρής. Αγωνίζομαι στην υδατοσφαίριση σχεδόν 1,5 χρόνο. Επέλεξα αυτό το άθλημα αρχικά με κολύμπι και ύστερα δοκιμαστικά για water polo. Στη συνέχεια μου άρεσε και το συνέχισα. Είμαι ο Σταύρος Χαριωστή, παίζω water polo εδώ και 1,5 χρόνο. Παίζω κυρίως άμυνα φουνταριστού και ξεκίνησα το water polo γιατί το βρήκα ενδιαφέρον. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή κάτω των 13 ετών του τμήματος υδατοσφαίρησης του ΑΠΟΕΛ, τον Σόλον τον Νικολάου. Κύριε Νικολάου, σας καλησπερίζουμε στον Alpha Sports. Γιατί κάποιος να έρθει στο ΑΠΟΕΛ να ξεκινήσει από το τμήμα υδατοσφαίρησης και όχι από το τμήμα κολύμβησης του ΑΠΟΕΛ? Λοιπόν, εντάξει, σίγουρα το τμήμα υδατοσφαίρησης και το τμήμα κολύμβησης είναι, στο πούμε, αλληλένδετα αθλήματα, επειδή συνεπάγεται ότι ένα παιδάκι για να ξεκινήσει την υδατοσφαίριση πρέπει να έχει κάποιες βασικές αρχές, να γνωρίζει κάποιες βασικές αρχές της κολύμβησης. Αλλά εντάξει, σίγουρα η υδατοσφαίριση, επειδή είναι ένα ομαδικό άθλημα, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από την κολύμβηση, επειδή εγώ ξεκίνησα από το κολύμβι, αλλά στην πορεία είχα προτιμήσει να το σφαίρει επειδή ήταν ένα ομαδικό άθλημα το οποίο συνδυάζει αντοχή, δύναμη, ταχύτητα, ανεξυπνάδα και έτσι θα παρότρινα ένα παιδάκι να ξεκινήσει το άθλημα της αεροσφαίρησης. Ήδη αρκετά παιδάκια τα οποία έχεις στο τμήμα σου είχαν ξεκινήσει κολύμπι, όμως τους κέρδισε περισσότερο η αεροσφαίριση. Ναι, τους πλήστους, αν και έχω πάρα πολλά παιδάκια τα οποία έχουν ξεκινήσει απλά επειδή είδαν το άθλημα, ίσως από την ιστοσελίδα του ΑΠΟΕΛ, ότι ξεκίνησε το τμήμα πριν 2 χρόνια και έρθαν από μόνα τους και γράφτηκαν. Αλλά κάποια παιδιά έκαναν κολύμπιν είτε σε άλλους ναυτικούς ομίλους, είτε στο ΑΠΟΕΛ, επειδή το τμήμα της κολύμπησης είναι νεοσύστατο. Και τους κέρδισαν η υδατοσφαίριση, επειδή εντάξει, σίγουρα το βρήκαν, φαντάζομαι, πιο ενδιαφέρον από το κολύμπιν και έτσι ξεκίνησαν. Ναι. Από ποια ηλικία θεωρείτε εσείς ιδανική για να ξεκινήσει κάποιος υδατοσφαίριση? Πιστεύω ότι γύρω στα 8 χρόνια είναι μια πολύ καλή ηλικία να ξεκινήσει κάποιος την υδατοσφαίριση, δεδομένου πάντα ότι είχε ξεκινήσει να κάνει κολύμπιν τουλάχιστον για 2-3 χρόνια, επειδή είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσει κάποιες ασκήσεις της υδατοσφαίρησης χωρίς να έχει μια καλή κολυμπητική ικανότητα το παιδάκι. Θα το βοηθήσει το κολύμπι να γνωρίζει καλό κολύμπι στην υδατοσφαίριση. Χρειάζονται δηλαδή να έχουν υποδομή κολύμπησης για να μπορούν να μεταπηδήσουν στο τμήμα υδατοσφαίρησης. Ναι.
Κυρίως ποιοι στόχοι του τμήματος της ελαοτισφαίρησης της ΑΠΟΕΛ. Αναφερόμαστε φυσικά σε αυτές τις ηλικίες που τώρα ξεκινάνε και κάνουν. Σίγουρα ο στόχος του τμήματος μας εμάς είναι πρώτα απ' όλα τα παιδάκια που έρχονται να αγαπήσουν το άθλημα, να γνωρίσουν το άθλημα και να το αγαπήσουν, επειδή είναι ένα καινούργιο σε αυτούς άθλημα, επειδή εντάξει όλοι στην Κύπρο ξέρουν μόνο το ποδόσφαιρο είναι πλήστε από εμάς. Αλλά υπάρχει το άθλημα της ελαοτισφαίρησης που πραγματικά είναι πολύ ωραίο και ο προαρχικός στόχος είναι αυτός. Εντάξει, στη συνέχεια σίγουρα μαθαίνοντας τα παιδάκια από τόσο μικρή ηλικία τις βασικές αρχές του water polo, αν αυτά με το καλό αγαπήσουν το άθλημα και μείνουν και για τα επόμενα χρόνια, ο στόχος μας είναι να πλασάρουμε αθλητές στην αντρική ομάδα και στις ηλικιακές κατηγορίες, επειδή υπάρχει και πρωτάθλημα και νέων και παιδών, και να μπορέσουμε μελλοντικά να είμαστε πρωταθλητές σε όλες τις ηλικίες. Εντάξει, εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η ελαοτισφαίρηση πάλι δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο, τον μπάσκετ, που υπάρχει πλειάδα αθλητών στην αγορά και μπορείς, ας πούμε, στις αγωγές να ψωνίσεις έτοιμους αθλητές. Δεν υπάρχει αυτό στην ελαοτισφαίρηση. Ο καθένας είναι στον όμιλο του, ξεκινά το water polo από μικρός. Έτσι, ο στόχος μας εμάς είναι να έχουμε δυνατές υποδομές για να μπορούμε στη συνέχεια να διατηρήσουμε το τμήμα και να βγάλουμε αθλητές έτοιμους για την πρώτη ομάδα. Έχετε αγωνιστεί εσείς σε πιο ψηλό επίπεδο από το Κυπριακό, γιατί είναι καθαρά ερασιτεχνικό το άθλημα της ελαοτισφαίρησης. Πιστεύετε ότι υπάρχουν ταλέντα στον χώρο της ελαοτισφαίρησης που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις αυτού του αθλήματος? Πραγματικά ναι. Βλέπω και όχι μόνο στη δική μας ομάδα και όπως άλλους ναυτικούς ομίλους, υπάρχουν πολλά παιδάκια που έχουν το ταλέντο και μπορούν να εξελιχθούν σε πολύ καλοί παίχτες. Αλλά όπως σε όλα τα αθλήματα, πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν εξυπακούεται το ότι έχω ταλέντο σημαίνει θα γίνω πολύ καλός παίχτης. Πρέπει να έχει το παιδί θέληση να έρχεται στις προπονήσεις, να είναι υπάκουο και να έχει το τσαμπουκά που χρειάζεται έτσι ώστε να καταφέρει να γίνει ένας καλός παίχτης. Επειδή το water polo είναι ένα άθλημα δύναμης και πάθους κυρίως, πρέπει να έχει θέληση να προσπαθεί στις προπονήσεις το μέγιστο. Και θα έρθει στην πορεία, ναι, να καταφέρει να γίνει. Για τι αριθμό μιλάμε παιδιών που υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή κάτω των 13 ετών στο ΑΠΟΕΛ? Είχαμε ξεκινήσει το τμήμα πριν 1,5 χρόνο περίπου με μόλις 3-4 παιδιά. Και τώρα μετά από 1,5 χρόνο καταφέραμε να έχουμε στο τμήμα 30 παιδιά περίπου. Και πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ευτύχημα. Ακόμα ομάδες της Ελλάδας που ήμουν εκεί και σπούδαζα και έβλεπα δεν είχαν τόσα παιδιά και είμαι πολύ τυχερός που έχω τόσα παιδιά στην ομάδα και μακάρι να μείνουν, αλλά βλέποντας ότι τώρα που ανοίγει ο καιρός ακόμα έρχονται μέρα με τη μέρα και γράφονται στο τμήμα, πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε το τμήμα έτσι δυνατόν. Πόσο σημαντικό είναι για μια ομάδα, για ένα τμήμα, να έχει τις δικές του γηπεδικές εγκαταστάσεις? Βλέπουμε εδώ υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις από πλευράς Πασκάλ, όπου φιλοξενούνται το τμήμα ελαοτισφαίρησης. Σίγουρα είναι πάρα πολύ θετικό για μας να έχουμε τη δική μας πισίνα, να είμαστε αυτόνομοι για να μπορούμε να προπονούμαστε τις ώρες που έχουμε κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Να πούμε ότι η πισίνα είναι θερμενόμενη, δηλαδή και το χειμώνα τα παιδάκια παρά το κρύο μπορούν κανονικά να έρχονται προπονήσεις χωρίς κανένα πρόβλημα. Η πισίνα είναι σταθερή, η θερμοκρασία της ζεστή. Έτσι μπορούμε να προνομάσουμε τον χειμώνα και σίγουρα ένα μεγάλο πλεονεκτήμα για μας. Είναι πολύ θετικό αυτό. Δουλεύετε κυρίως με μικρά νεαρά παιδιά. Τι θα συμβουλεύετε τους γονείς όσον αφορά το άθλημα της ελαοτισφαίρησης? Λοιπόν, θα συμβουλεύω τους γονείς να παροτρύνουν τα παιδιά τους να έρθουν να δοκιμάσουν το άθλημα μας. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Πρώτα απ' όλα, συγκριτικά, συγκρινώντας με ποδόσφαιρο, δεν έχει τραυματισμούς, επειδή δεν υπάρχουν οι κραδασμοί στην κολύμβηση. Έτσι, είναι πάρα πολύ θετικό για τα παιδιά. Και στους γονείς που ήδη έχουν τα παιδιά τους εδώ, να τα φέρνουν προπονήσεις καθημερινά για να μπορούν έτσι να γίνουν καλύτεροι και να καταφέρουν κάποτε να γίνουν καλοί αθλητές. Μπορείτε να μας πείτε τις μέρες και τις ώρες που μπορούν να σας βρουν και πού μπορούν να πάρουν πληροφορίες για να εγγραφούν στο τμήμα? Εμείς είμαστε εδώ για το τμήμα των μίνι παιδών κάτω 13, από τις 6 μέχρι τις 8 μπορούν να έρθουν εδώ στις εγκαταστάσεις του Πασκάλ και να εγγραφούν. Μπορούν να έρθουν να δοκιμάσουν αν θέλουν για μια-δύο εβδομάδες. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να γραφτούν κατευθείαν και να μας πούν αν τους άρεσε και έτσι να συνεχίσουν. Και στην ιστοσελίδα του σωματείου του ΑΠΟΕΛ υπάρχουν πληροφορίες και τα τηλέφωνα που μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία εδώ στις εγκαταστάσεις του Πασκάλ, το τμήμα ελαοτισφαίρησης του ΑΠΟΕΛ. Κάτι τελευταίο που θα ήθελατε να προσθέσετε? Ναι, κατά κλείδι ήθελα να πω ότι αν και το αθλητικό της ελαοτισφαίρησης
υπάρχει στην Κύπρο τα τελευταία 20 χρόνια που ο πλήστος κόσμος δεν το γνωρίζει καν αυτό. Ήθελα να ευχαριστήσω που το Alpha Sports TV που ήρθε για να προβάλλει το άθλημα μας και τέτοιου είδους προβολή θα βοηθήσει το άθλημα μας να προχωρήσει και το τμήμα μας συγκεκριμένα, αλλά και τις υπόλοιπες ομάδες να υπάρχει προβολή του αθλήματος περισσότερη θα βοηθήσει στην εξέλιξή του. Σας ευχαριστώ.